Πάει στο πάρκο. Και όπως βλέπετε γίνεται μπίλια το νερό, οπότε κάνει για μαγείρεμα. Και έχουμε αυτό, το οποίο θα το πατήσουμε να το φέρουμε στο σιγάδο. Κάνει το πολύ ωραίο κράπ κήρυγμα που ακούτε. Δεν θέλει καμία ιδιαίτερη τέχνη. Θα μείνει εδώ πέρα 2 λεπτά. Δύο λεφτά θα μείνει από εδώ, έχω βάλει το συντητήρι για να το θυμίσει. Βλέπετε είναι από τις σπάνιες μπριζόλες που έχει μέσα για Ελλάδα δηλαδή, σπάνια βρίσκεται που να έχει αυτά τα άσπρα εδώ τα κομμάτια, τα οποία τα λένε μάρμελινγκ, δηλαδή μάρμαρα. Έχει κάτι γραμμές εδώ να τις δείτε. Είναι έδειξη πολύ καλού κρέατος και απλώς στην Ελλάδα γίνεται αποτύχη. Δηλαδή έξω απλώς πυρώνεις όσο πιο πολύ είναι έτσι. Εδώ θα έχεις άμα είσαι τυχερός. Και εδώ φτιάχνω τις πατάτες μου, οι οποίες είναι προβρασμένες και κάποια στιγμή κοντινή θα τις την πάρω κιόλα. Περιμένετε να περάσω τα 2 λεπτά. Θέλω να το πρόβλημα τις πατάτες, εντάξει, αλλά θα περιμένουμε και να έχουμε 2 λεπτά. Κάθαρα τα 2 λεπτά. Ας πάρω αυτό. Ας να μιλήσει με ενδιαφέροντα τρόπο. Να δω και ότι κάτι κάναμε. Τα κάναμε καλά μέχρι στιγμή. Όχι πως τεχνικά. Θα δούμε η πράξη που θα δείξει. Το του παίρνουμε. Τρομερό. Τρομερό. Όπως βλέπετε πάμε καλά. 2 λεφτυλάκια θα πατήσουμε από αυτή τη μεριά και πολλά θα δούμε να φαίνεται εμένα γιατί είναι λεπτό αυτό, παρότι είναι μια μεγάλη μπριζόλα, είναι μια λεπτή, είναι μια λεπτή μπριζόλα. Μπορεί και να είναι έτοιμο, οπότε να το δω μισό λεπτό. Εδώ παραψήφαμε.
Θα βγάζουμε όμως για να σώσουμε ό,τι μπορούμε και το βάζουμε μετά. Πάω παρά ψήφα. Δεν πειράζει. Κρατάμε μια ψυχραιμία σχετική. Το κλείνουμε αυτό. Και θα το αφήσουμε περίπου 8 λεπτάκια να ξεκουραστεί. Εδώ μεταξύ θα φτιάχνουμε τις πατάτες μας. Μένει εκεί, δεν το πειράζουμε, δεν το κάνουμε τίποτα, περιμένει. Κλείσαμε.